Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδικάτου Ηλεκτρολόγων Νομού Αττικής, μεταφέρω στη σημερινή μας συγκέντρωση αγωνιστικό μαχητικό χαιρετισμό. Απαιτούμε να μην ψηφιστεί το νομοσχέδιο. Νομοσχέδιο κυριολεκτικά έκτρωμα για τα εργασιακά, που καταργεί δικαιώματα και κατακτήσεις των εργαζομένων. Δικαιώματα και κατακτήσεις που κερδίθηκαν πριν από έναν αιώνα, που δεν μας χαρίστηκαν, αλλά που μετά από σκληρούς και ματηρούς αγώνες κατέκτησε η τάξη μας. Οι εργοδότες και στον κλάδο μας τρίβουν τα χέρια τους, γιατί το νομοσχέδιο τους δίνει το δικαίωμα να μας απασχολούν επιπλέον ώρες χωρίς αύξηση στο μεροκάματο. Και όσοι εργαζόμαστε υπερορίες, δεν το κάνουμε από συνήθεια ή γιατί το έχουμε χόμπι, αλλά για να αυξήσουμε το μεροκάματό μας, για να καταφέρουμε να καλύψουμε τις ανάγκες στο σπίτι μας. Είναι προοδευτικό και σύγχρονο το νομοσχέδιο, λέει η κυβέρνηση και οι διάφοροι μηχανισμοί της. Έχουν ακουστεί φοβερά επιχειρήματα εκ μέρους τους. Δούλεψε 4 μέρες δεκάωρο και κάτσε την Παρασκευή να δεις τα παιδιά σου. Προχτές, άλλος βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, ο οποίος μας το παρουσιάζουν και σαν νέο άνθρωπο με φρέσκες ιδέες, είπε ότι βολεύει αυτό το νομοσχέδιο τον εργαζόμενο, γιατί αν ασθενήσει ή έχει κάποιον ασθενή σπίτι, στις 4 μέρες αυτές το δουλέψει θα μπορεί μετά να κοιτάξει το πρόβλημά του. Εμείς λοιπόν τους καλούμε και τον Υπουργό Εργασίας Χατζηδάκη και τον Κυρανάκη και όλους αυτούς να έρθουν μαζί μας στην οικοδομή να τραβάνε καλώδια 13 ώρες τη μέρα, να σκάβουν με το κομπρεσέρ 13 ώρες τη μέρα, να είναι στα φρεάτια των ασανσέρ για συντήρηση 13 ώρες τη μέρα και να μας πούν μετά αν αυτά που λένε μπορούν να γίνουν. Μας λένε ότι είναι προοδευτικό να διαπραγματεύεται ο κάθε εργαζόμενος μόνος στο μεροκάματό του με τον εργοδότη πρόσωπο με πρόσωπο. Αυτό σημαίνει αυτόματα και το ξέρουμε όλοι πολύ καλά, ακόμα χαμηλότερο μεροκάματο. Συνυπολογίζοντας μάλιστα πως οι κλαδικές συμβάσεις πλέον χάνουν τελείως την ισχύ τους. Η μαζική απεργία στις 10 του μήνα μας δίνει δύναμη. Ήταν γερή απάντηση στα σχέδια της κυβέρνησης και της εργοδοσίας. Όπως και οι σημερινές μαζικές συγκεντρώσεις μας δείχνουν το δρόμο που πρέπει να ακολουθήσουμε το επόμενο διάστημα. Να περάσουμε στην αντεπίθεση με το να μαζικοποιήσουμε τα ταξικά συνδικάτα και να συνεχίσουμε τον αγώνα, τη διεκδίκηση για το πραγματικά σύγχρονο και προοδευτικό. Διεκδικούμε 7ωρο, πενθήμερο 35ωρο. Πολλοί ηλεκτρολόγοι εργάζονται στο κομμάτι της εγκατάστασης. Ας αναλογιστούμε λοιπόν πόσος χρόνος χρειαζόταν για να σηκωθεί σε εισαγωγικά ένα κτίριο, μια οικοδομή και να παραδοθεί πριν 20 χρόνια. Σήμερα το ίδιο κτίριο χρειάζεται πολύ λιγότερο χρόνο, λόγω της εξέλιξης της επιστήμης και της τεχνολογίας και του πολύ έμπειρου εργατικού δυναμικού στον κλάδο. Παρ' όλα αυτά, δουλεύουμε το ίδιο χρόνο με πριν 20 χρόνια, μπορεί και περισσότερο, και τώρα μας ζητάνε να δουλεύουμε ακόμα παραπάνω. Άρα λοιπόν, υπάρχουν οι δυνατότητες να ζήσουμε καλύτερα. Αλλά αυτό έρχεται σε αντίθεση με την ανάγκη των εργοδοτών για ακόμα περισσότερα κέρδη. Να αφήσουν τα αισχρά ψέματα, να πάρουν το νομοσχέδιο πίσω. Η δύναμή μας είναι τα δυνατά συνδικάτα. Συνεχίζουμε. Γεια σας.